πάμε στον Άρη στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, να πούμε περισσότερα πραγματάκια για τους κυτρινόμαυρους. Πριν πάμε στο ρεπορτάζ, θα πάμε να καλησπερίσουμε ένα, νομίζω, από τα αγαπημένα παιδιά της Κερκίδας τα προηγούμενα χρόνια, ακόμα και τώρα. Ένα από τα παιδιά που μαζί με πολλούς άλλους βάλανε πλάτη σαν δύσκολα και επανέφεραν τον Άρη στην φυσική του θέση. Κάποιοι έχουν επιστρέψει στο Βικελίδης ως αντίπαλοι, έχουν τιμηθεί. Νομίζω αυτή τη στιγμή θα περιμένει να ζήσει και ο πρώην αρχηγός του Άρη, ο Μπάμπης ο Παυλίδης, τον οποίο έχουμε στην παρέα μας. Μπάμπη, τι γίνεται, καλησπέρα. Καλησπέρα, τι κάνετε? Δεν έχεις επιστρέψει ως αντίπαλος εσύ? Καλά είμαστε εσείς? Όχι, δεν έχω επιστρέψει. Δεν έχω επιστρέψει καθόλου. Εντάξει, έχεις χρονικά περιθώρια νομίζω ακόμα για να το... εντάξει, καλύτερα να μην επιστρέψει. Μια χαρά είμαστε. Να μην επιστρέψει ως αντίπαλος. Να μην επιστρέψει ως αντίπαλος, γιατί δεν θες? Ως αντίπαλος, ναι, ως αντίπαλος, αυτό εννοώ. Δεν θες, ε? Όχι, όχι, καλύτερα όχι. Θα ήταν. Τι κάνετε? Καλά. Καλά είμαστε, δόξα τω Θεώ. Μεταγραφές περιμένει ο κόσμος εδώ πέρα. Δεν ξέρω, επειδή κοίτα, τώρα να σου πω κάτι. Χρειάζεται η ομάδα αυτή τη στιγμή δύο χαφ. Ωραία, εντάξει. Μια χαρά. Δεν ξέρω αν είσαι διαθέσιμος για εξαροοκτάρι, αλλά επειδή ξέρω ότι δεν είναι και θέση που σε τρελαίνει ιδιαίτερα, μπορεί, επειδή θέλουμε και δεκάρι κιόλα. Δεν ξέρω αν και εκεί είσαι διαθέσιμος. Εντάξει, οχταροδεκάρι είμαι εγώ, οπότε. Εντάξει. Θα κάνουμε μια πιστοχώρηση. Παλιότερα έπαιζα και εξάρι, με έβαζε ο κ. Αναστόπουλο παλιά. Ισχύει αυτό, ναι. Ισχύει αυτό. Εκεί πέρα όταν ήμασταν, αλλά εντάξει. Ισχύει. Εντάξει, ακόμα είναι νωρίς για μεταγραφές. Σιγά-σιγά πρέπει να πάρει όμως, όσο περνάει λίγο ο καιρός, πρέπει να πάρει παίκτες, γιατί νομίζω θα παίξει και τα ευρωπαϊκά παιχνίδια. 21 Ιουλίου. Κάτι. Πριν πάμε στον Άρη, γιατί μου έχεις κάνει μια ωραία πάση με τον Αλενατόρο, τον έζησες και στον Άρη, τον έζησες και στην Καλαμάτα. Και δημιουργήθηκε πολύ κουβέντα μέσα σεζόν, γιατί έφυγε έτσι ξαφνικά. Δηλαδή, μία νυχτή ξαφνικά τα σήκωσε και έφυγε. Εντάξει, ο coach τον ξέρουν όλοι τόσα χρόνια, και σαν προσφερθεί και σαν προπονητής, δεν δέχεται εύκολα κάποια πράγματα, κάποιες καταστάσεις, θα του τον αρέσει κάτι. Ναι. Φεύγει, δεν είναι άνθρωπος που θα κάτσει να ασχοληθεί πολύ. Ναι. Υπήρχαν κάποια προβλήματα μέσα στη χρονιά στην Καλαμάτα, όχι οικονομικά, γενικά κάποια θέματα διοικητικά, όπου χάσαμε κάποιους βαθμούς, γίνανε κάποια λάθη και τον πείραξε αρκετά αυτό το πράγμα και ήθελε να αποχωρήσει. Εντάξει, εμείς προσπαθήσαμε να το παλέψουμε, αλλά όταν χάνεις κάποιους βαθμούς μέσα στη χρονιά και από ό,τι καταλαβαίνει και φεύγει, ας πούμε, η Λιβαδιά, γιατί με τη Λιβαδιά τους χάσαμε τους βαθμούς, έγινε ένα λάθος στα αδελφία και έφυγε η Λιβαδιά 6 βαθμούς εκεί που είμαστε κοντά, μετά και οι ποδοσφαιριστές οι ίδιοι καταλαβαίνουν ότι ξενερώνουν. Εντάξει, πάντα όμως πάντως νομίζω ότι ο Αλενατόρ έχει συμπάθειες, έχει αντιπάθειες, αλλά γενικότερα, να το πω έτσι λίγο λαϊκά και θα καταλάβεις πώς το εννοώ, είναι μια μορφή, εντάξει, δηλαδή πάντα έχει να δώσει. Νομίζω ότι χαίρεσαι να δουλεύεις μαζί του. Καλά, φυσικά και χαίρεσαι να δουλεύεις μαζί του. Εντάξει, κοιτάξτε να δείτε ότι στην Καλαμάτα έκανε έργο τα δύο χρόνια που ήταν, 1,5 βασικά χρόνο. Όχι, δύο χρόνια ήταν, έκανε έργο. Δηλαδή είπε το πρόεδρο, θα πάρω την ομάδα, θα κάνω τις επιλογές μου, θα την βγάλω την ομάδα στην πίτα και μπορεί η ομάδα να βγει. Ξεκίνησε, την έβγαλε την ομάδα, είχα πάει και εγώ την εκπληκτική κατηγορία και στη Super League 2, δηλαδή τη φετινή χρονιά που τελείωσε, δεν πήραμε αδειοδότηση. Δηλαδή είχε 3 μεταγραφές να κάνει άνω των 25. Ναι. Πήρε τον Τάτο, πήρε τον Λουκίνα και χάσαμε μια μεταγραφή γιατί έκανε ανανέωση τον Ταΐρη. Οπότε δεν κάναμε καν 3 μεταγραφές, κάναμε 2. Αλλά η ομάδα πάλι ήταν ψηλά και για λίγο δεν βγήκε. Ολοκληρώθηκε και η δική σου παρουσία στην Καλαμάτα και πλέον όντως, ναι, είσαι σε αναζήτηση του επόμενου σταθμού της καριέρας σου. Έζησες και εσύ ένα πρωτάθλημα, Μπάμπη, της Β' Εθνικής, που και στη διάρκεια της σεζόν φιλοξενήσαμε και, και παίκτες και παράγοντες από την δεύτερη κατηγορία. Δεν θα πω ιδιαίτερο, θα πω πολύ, πολύ κακοστημένο πρωτάθλημα. Εντάξει, το έχω ξαναπεί αυτό, όντως είναι κακοστημένο το πρωτάθλημα, αλλά οι ομάδες ξέρανε από την αρχή, πριν ξεκινήσει καν το πρωτάθλημα, ξέρανε ότι οι προκηρύξεις υπάρχουν, ποιος βγαίνει, ποιος δεν βγαίνει, τι θα αντιμετωπίσει στο τέλος της χρονιάς για παράσταση και ανώδο και αν χάσει θα παίξει παράσταση με την Αλφα Εθνική τον πρώτο τελευταίο. Τα ξέρανε οι ομάδες, δεν είναι ότι τα είπαν τελευταία στιγμή. Ναι. Οπότε ξεκινάς με αυτόν τον στόχο και άμα μπορέσεις να τον πετύχεις τον στόχο και αν αξίζει να παίζεις Αλφα Εθνική, εντάξει, κάνεις μια καλή ομάδα, βγαίνεις πρώτος, κερδίζεις και στα παράζεις είτε το ένα είτε το άλλο και βγήκες κατηγορία.
Δεχωθήκαν όμως πάρα πολύ. Δεχωθήκαν όμως, Μπάμπη, πάρα πολλές ομάδες. Και για εσάς ποδοσφαιριστές, πέρα από το ότι είναι ένα πρωτάθλημα το οποίο πάντα αργεί να ξεκινήσει και ήσταν και εσείς το περίμενε. Και είναι και ένα πρωτάθλημα που χώθηκαν πολλές ομάδες και φτάσε τώρα σε σημείο και εσείς, γιατί και εσείς δεν είστε ρομποτάνθρωποι, είστε. Τετάρτη Κυριακή, Τετάρτη Κυριακή, για να μπορέσει να βγει το πρόγραμμα. Όντως είναι πάρα πολλές οι ομάδες σε αυτή την κατηγορία, αλλά εμείς τι να κάνουμε, εμείς και παράπονα έχουν κάνει και ποδοσφαιριστές και διοικείς και με το δίκιο τους κιόλας όλοι. Είναι πάρα πολλές οι ομάδες, αλλά εντάξει, έτσι ήταν η προκήρυξη, νομίζω και φέτος πάλι έτσι θα είναι, δεν θα έχει αλλάξει κάτι, πάλι έτσι θα πάνε όλες οι ομάδες και νομίζω ότι από την πιο άλλη χρονιά θα κάνει, θα αλλάξει αυτό. Πάλι θα γίνει νομίζω ένας όμιλος, κάτι τέτοιο, δεν είμαι σίγουρος. Νομίζω ότι είναι και το πιο δίκαιο και είναι και ένα. Και επειδή το πιο δίκαιο, ναι. Το ξέρεις και εσύ πολύ καλά και νομίζω ότι εσύ ήσουν από τους τυχερούς ποδοσφαιριστές που ήσουν σε μια ομάδα από τις λίγες όπου υπάρχουν από πίσω άνθρωποι που βάζουν χρήματα, επιχειρηματίες που χώνουν λεφτά. Γιατί δεν είναι όλες οι ομάδες έτσι και κάποιες δεν αντέχουν και δεν βγάζουν και τη σεζόν κιόλας. Δεν είναι τόσο καλό όλο αυτό και για, και για τον Έλληνα ποδοσφαιριστή γενικά. Γιατί υπάρχουν συνάδελφοί σου οι οποίοι είναι μήνες απλήρωτοι. Εντάξει, είναι και τι ομάδα θα τύχει, τι προέδρου ψάχνει και ποιο θα είναι από πίσω να βάλει τα λεφτά. Δόξα τω Θεώ στην Καλαμάτα ο πρόεδρος ήταν σε αυτά, ήταν κύριος, δεν υπήρχαν προβλήματα. Δηλαδή και κάποιες καθυστερήσεις που είχε πάντα τα καθάριζε, δεν υπήρχαν προβλήματα γενικά. Είναι πάντα κοντά στην ομάδα, δεν αφήνει δηλαδή τους ποδοσφαιριστές ούτε απλήρωτους ούτε να έχουν παράπονο ούτε τίποτα. Εγώ είμαι τους τυχερούς. Υπάρχουν και άνθρωποι τώρα στον χώρο του ποδοσφαίρου που ξέρετε τι γίνεται, δεν χρειάζεται να τα πω. Και κάποιοι συνάδελφοί μου ποδοσφαιριστές παρακαλάνε για τα λεφτά τους, παρακαλάνε για να βρουν ομάδες. Κάτι πρέπει να αλλάξει. Τόσα χρόνια που αγωνίζομαι εγώ και είμαι επαγγελματίας ποδοσφαιριστής, γίνονται τα έλκια και χειρότερα κάθε χρόνο. Τώρα το τι πρέπει να αλλάξει, εντάξει, αυτό δεν είμαι αρμόδιος εγώ, είναι άλλοι. Με τον Άρη νομίζω ότι, εντάξει, πέραν του δεσίματος που έχεις με την ομάδα και σε τραβάει το να την παρακολουθήσεις, εντάξει, υπάρχει και η σχέση που έχεις με τον Θόδωρο Καρυπίδη. Φαντάζομαι παρακολουθούσες τη φετινή χρονιά και την εξέλιξή της. Πολύ ιδιαίτερη, με καλό φήνης, καλές και κακές στιγμές νομίζω ο Άρης. Έτσι ακριβώς. Αλλά εντάξει, με τον Άρη εννοείται ότι έχω δέσιμο, εντάξει, ήμουνα και την έχω την ομάδα στην καρδιά μου, έχω παίξει και δύσκολα χρόνια και έτυχα και άλλα εθνική μια χρονιά. Σίγουρα παρακολουθούσα την ομάδα όλη τη χρονιά. Είχε και καλές και κακές στιγμές, όπως είπατε. Το καλό είναι ότι τελείωσε καλά η χρονιά. Είχε καλό τέλος. Εντάξει, στο ποδόσφαιρο θα υπάρξουν και σκαμπανεβάσματα μέσα στη χρονιά. Το θέμα είναι πώς θα τα διαχειριστείς. Ο Άρης είναι μεγάλος σύλλογος, μεγάλη ομάδα. Νίκη μέσα στις 4-5 καλύτερες ομάδες στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Και το έδειξε και αυτό με τη βαθμολογική θέση που πήρε στο τέλος. Αυτό που έλεγα και πάντα και θα το λέω είναι ότι ο κόσμος περιμένει να δει και ένα τίτλο. Καλή η δεύτερη και η τρίτη θέση. Η πρώτη θέση θα πάρει πρωτάθλημα. Αλλά δεύτερη, τρίτη, τέταρτη, καλές είναι οι θέσεις. Ο οδηγός είναι πρώτη, αλλά όταν παίρνει ένα τίτλο είναι διαφορετικά. Πάντως, πιστεύω αυτή την υπέρβαση πρέπει να κάνει. Νομίζω ότι είτε αυτή τη χρονιά είτε την επόμενη, γενικά σύντομα. Στη θητεία, στη διοικητική θητεία του Θόδωρου Καρυπίδη, την οποία είχε ζήσει και εσύ τα πρώτα χρόνια, νομίζω ότι η είσοδος στους ομίλους και ένας τίτλος φυσικά, που βάζουμε πρώτον, είναι νομίζω τα μοναδικά κομμάτια στα οποία δεν θα πω ότι έχει αποτύχει ο Θόδωρος Καρυπίδης. Δεν το έχει βγει ακόμα αυτό το κάτι παραπάνω το οποίο θέλει. Γιατί είναι και οι όμιλοι που θα τους κυνηγήσει πάλι φέτος ο Άρης ομίλους. Καλά, σίγουρα θα τους κυνηγήσει, εννοείται αυτό. Όπως είπες, είναι δύο στόχοι αυτοί που πρέπει να επιτευχθούν. Πιστεύω ότι φέτος ένας από τους δύο στόχους πρέπει να επιτευχθεί. Δηλαδή, είτε να πάρεις ένα κύπελο, είτε να πεις στο μήλος της Ευρώπης, πρέπει να το κάνει. Ο κύριος Καρυπίδης έχει όραμα, όπως τον έχετε ζήσει και εσείς τόσα χρόνια. Έχει φιλοδοξίες για την ομάδα. Από τότε που είχαμε ξεκινήσει μαζί, που ήρθαμε στην ομάδα, αυτά είχε. Είχε ένα πλάνο στο μυαλό του πώς θα βγει η ομάδα, θα φτάσει στη φυσική της θέση και θα είναι από τις υπερδυνάμεις στην Ελλάδα. Και νομίζω κιόλας ότι okay, μπορεί να μην έχει έρθει ο τίτλος. Αυτό το έχει κάνει μέχρι στιγμής, ό,τι έχει πει το έχει κάνει για αυτά. Το μόνο που έμεινε πιστεύω και το θέλει για αυτός πάρα πολύ είναι ένας τίτλος για την ομάδα. Το οποίο θα φέρει και τεράστια χαρά στον κόσμο, έχει να δει πάρα πολλά χρόνια τίτλο ο κόσμος του Άρη. Και μακάρι να γίνει είτε φέτος είτε σύντομα αυτά τα χρόνια
τώρα. Δηλαδή, ένα-δύο χρόνια πρέπει τουλάχιστον κάτι να γίνει. Πάντως, νομίζω ότι πέρα από το κομμάτι του τίτλου που λες και εσύ την Ευρώπη, και τα σωστά και τα λάθη τα οποία σίγουρα έχει κάνει ο Θόδωρος Καρυπίδης, γιατί λάθη δεν κάνουν μόνο αυτοί που κάθεται σπίτια τους ή αυτοί που έχουν πεθάνει. Εγώ αυτό πάντα λέω σε αυτές τις περιπτώσεις. Καλά, έτσι, έτσι ακριβώς. Λάθη και ποιος δεν κάνει λάθη. Νομίζω ότι ο Καρυπίδης, που τον ξέρεις και εσύ πάρα πολύ καλά, όχι μόνο ως παράγοντα αλλά και ως άνθρωπο, και έχει οριμάσει παραγωγικά, χωρίς να σημαίνει ότι έχει τελειοποιηθεί τα τελευταία χρόνια, και έχει εξελίξει τον Άρη, διότι όπως και να το κάνουμε, το να βγαίνει ο Άρης δύο συνεχόμενες χρονιές στην τρίτη θέση και να αφήνει από κάτω του ομάδες όπως είναι η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός, δεν νομίζω ότι είναι λίγο πράγμα για έναν άνθρωπο που έχει οικονομική δυνατότητα, αλλά δεν έχει σίγουρα την οικονομική δυνατότητα προέδρων άλλων ομάδων, όπως του Μελισανίδη ή του Αλαφούζου. Καλά, σίγουρα. Θα σας είπα, ο κύριος Καρυπίδης είναι τώρα άνθρωπος, επειδή τον ξέρω και πολλά χρόνια και γενικά έχουμε σχέση και τώρα. Είναι ένας άνθρωπος που αν βάλει κάτι στο μυαλό του θα το κάνει. Είχε βάλει στο μυαλό του, γιατί το συζητούσαμε και στα αρχή στα πρώτα χρόνια, ότι εγώ τον θα το φάω υπερδύναμη στο ελληνικό ποδόσφαιρο, να είναι δηλαδή πάλι εκεί ψηλά. Ναι. Και το βλέπετε μέσα τα αποτελέσματα, μέσα από τις βαθμολογικές θέσεις. Απλά επειδή το ξέρω εγώ, δεν θα ησυχάσει. Ναι, πιστεύω, ναι. Αν δεν πάρει ένα τίτλο, δεν θα ησυχάσει καθόλου. Το ξέρω πολύ καλά. Και νομίζω ότι το έχει στο μυαλό του και το θέλει πάρα πολύ. Το όχι αποθυμένο, είναι η αλήθεια. Όχι, εντάξει. Και γενικά, αν εξαιρέσουμε αυτό που σίγουρα το ψάχνει, είναι αυτό που λέγαμε και πριν, ότι έχει εξελίξει τον Άρη και έχει δίπλα του και άτομα τα οποία τα ξέρεις και εσύ, που έχουν βοηθήσει και αυτά έχουν βάλει το λιθαράκι τους στην εξέλιξη του Άρη τα τελευταία χρόνια, όπως είναι και ο Τόλης ο Τερζής και ο Γιώργος ο Κερίδης στο κομμάτι του σκάουτινγκ, που έχει συμβάλει και αυτός πολύ στην έλευση πολύ καλών. Ποδοσφαιριστών. Υπάρχει ένας από τη δική σου φουρνιά στην ομάδα, γιατί υπάρχουν ανοιχτά μέτωπα. Έχει ξεκινήσει να μείνει προετοιμασία. Υπάρχουν ανοιχτά μέτωπα ακόμα. Υπάρχει ένας, ο μοναδικός νομίζω από τη δική σας φουρνιά που είχε επαναφέρει τον Άρη στη φυσική της θέση, ο Γιώργος Οδελιζήσης, με τον οποίο και η δική του, και η δική του υπόθεση παραμένει ανοιχτή και είναι σε μια φάση που και αυτό σκέφτεται το τέλος της καριέρας του. Και νομίζω ότι και ο Άρης τον θέλει, άσχετα που δεν έχει τελειώσει ακόμα η υπόθεσή του. Νομίζω ότι και εσύ βλέπουν όλοι αυτή τη στιγμή ότι ίσως το πιο σωστό θα είναι να μείνει τελικά και να ρίξει τίτλους τέλους στον Άρη. Όντως έτσι είναι. Εντάξει, πρώτα απ' όλα για τους ανθρώπους που έχει δίπλα του ο κ. Καρυπίδης, είναι άνθρωποι που τους έχει πολλά χρόνια, πάρα πολλά χρόνια, ναι. Και τους εμπιστεύεται. Και είναι καλό αυτό για μένα, όταν έχεις κάποια άτομα τα οποία εμπιστεύεται πολλά χρόνια με κλειστά τα μάτια. Και είναι άνθρωποι που βοηθάνε και έχουν βοηθήσει την ομάδα τα τελευταία χρόνια. Τώρα για τον Γιώργο, εντάξει, εγώ με τον Γιώργο τον Δελιζήση ήμασταν κολλητοί, είμαστε ακόμη κολλητοί, μιλάμε που και που στο τηλέφωνο. Τον έχω σε μεγάλη εκτίμηση και ο κόσμος του Άρη τον έχει σε μεγάλη εκτίμηση και ο Καρυπίδης τον έχει σε μεγάλη εκτίμηση. Για μένα το σωστό είναι αυτό που είπατε, να παραμείνει στην ομάδα, να κλείσει την καριέρα του εκεί πέρα. Και αν μπορέσουν και βρουν ένα πόσο για το Δελιζήση, εφόσον θέλει και ο ίδιος για να μείνει στην ομάδα, γιατί την αγαπάει την ομάδα, έχει δεθεί πολύ μαζί της, θα ήταν πολύ καλό. Έτσι πιστεύω. Για τον Πάπη τον Παπαλή να ρωτήσουμε ποιος θα είναι ο επόμενος σταθμός της καριέρας του ή όχι ακόμα. ακόμα εντάξει, τώρα αυτές τις μέρες θα κλείσω. Έχω μια ομάδα που μιλάω. Ναι. Εντάξει, να το πω τώρα δημόσια, θα το δείτε σε λίγες μέρες. Όχι, όχι. Να τελειώσει μία για να είμαστε σίγουροι κιόλας. Ναι. Μπορώ να πω τα χρώματα, όχι, δεν τα πω. Άρα για όταν θα ανακοινωθεί, άστα. Τα χρώματα είναι αυτά που αγαπάμε, οπότε εντάξει. Θα το δείτε. Το είπες εσύ. Μπάμπη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Το είπα απ' έξω. Μπράβο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή ξεκούραση σε αυτή τη φάση, γιατί τελείωσε και μια δύσκολη σεζόν για σένα. Και καλή επιτυχία στον επόμενο σταθμό της καριέρας σου. Σας ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Να είστε καλά κι εσείς και καλό καλοκαίρι να έχετε. Καλό καλοκαίρι και σε σένα. Να είσαι καλά. Καλά. Καλή συνέχεια.